Στα πλαίσια της λειτουργίας των νέων μονάδων, είναι πολύ σημαντικό να σας πω την πρωτοβουλία που πήρε το τμήμα το παιδοψυχιατρικό με την κυρία Καυσιμάλη και βοήθησαν πάρα πολύ και αρχίσαμε τη λειτουργία αυτού του τμήματος στο νέο κτίριο, στο υπερσύγχρονο κτίριο που είναι για το ψυχιατρικό τομέα. Ήδη δηλαδή αυτό το κτίριο το οποίο το βλέπουμε εδώ και νομίζουμε τόσο καιρό ότι δεν λειτουργεί, ήδη εδώ και 2-3 μήνες. Από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο έχει αρχίσει και λειτουργεί με πρωτοβουλία της κυρίας Καψιμάλη και ήδη δέχεται παιδιά και προχτές κάναμε και μια μικρή γιορτούλα για τα οποία θα σας στείλουμε και τα σχετικά δελτία τύπου και σχετικές φωτογραφίες και θα σας μιλήσει και η κυρία Καψιμάλη. Έχουν διορθωθεί όλες οι αστοχίες που είχαν υπάρξει στο κτίριο και αναφορικά με το προσωπικό, υπάρχει προσωπικό και λειτουργεί κανονικά, υπάρχουν ελλείψεις. Το παιδοψυχιατρικό δεν υπήρχε καμία έλλειψη και λειτουργεί κανονικά. Αυτές οι ελλείψεις αφορούσαν τα ψυχιατρικά τμήματα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι έχει δοθεί αυτή η χρηματοδότηση. Αναφορικά με τις στοχίες που υπήρχαν και γι' αυτό καθυστέρησε να. Αυτό είναι η χρηματοδότηση που σας είπα, για να διορθώσουμε αυτά. Είμαι παιδοψυχίατρος και μία μικρή διόρθωση, δεν είναι παιδοψυχιατρικό, είναι το ψυχιατρικό τμήμα παιδιών και εφήβων. Mm-hmm. Και έχει ένα νόημα αυτό να το λέμε, γιατί έτσι δεν ασχολούμαστε μόνο με παιδιά μέχρι τα 14 ή 12, αλλά ασχολούμαστε μέχρι και την ίδια των 17 ετών. Εντάξει, αυτό. Είτε μας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος ή τη λειτουργία από την αυτό που συνέβη ουσιαστικά τον Ιούλιο είναι ότι επειδή ήμασταν διασπασμένοι, δηλαδή υπήρχε ένα τμήμα που λειτουργούσε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην πλατεία πάνω στην αγορά με τον άλλο παιδοψυχίατρο, τον κύριο Καρβούνη, και εγώ κρατούσα το ιατρείο, το παιδοψυχιατρικό εξωτερικό ιατρείο στο νοσοκομείο εδώ, έτσι, από χρόνια. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να ενώσουμε κάπως τις δυνάμεις μας, να δημιουργήσουμε μια νέα υπηρεσία που να έχει και μια δυνατότητα να εξελιχθεί τελικά, γιατί αυτό είναι και το θέμα. 2 Ιουλίου μετακινηθήκαμε και όταν λέμε μετακινηθήκαμε, εννοούμε ότι πήραμε τα γραφεία μας, τα επιπλά μας, ό,τι είχαμε, έτσι, γιατί δεν υπάρχει ακόμα το καινούργιο κτίριο, δεν έχει εξοπλιστεί η ξενοδοχειακά, δεν έχει έρθει. Ξέρω ότι έχουν εγκριθεί τα επιπλά και όλος ο εξοπλισμός, αλλά δεν έχει ακόμα παρελθεί κάτι. Μεταφέραμε τα πράγματά μας, μαζέψαμε ό,τι μπορούσαμε να έχουμε από αντικείμενα, μαζέψαμε ό,τι μπορούσαμε να έχουμε από προσωπικό και ξεκινήσαμε να λειτουργούμε στο καινούργιο κτίριο, σαν εξωτερικό ιατρείο προς το παρόν. Mm-hmm. Τι δυναμική έχει το συγκεκριμένο τμήμα, πόσα περιστατικά περίπου δέχεστε, έχετε δεχτεί αυτό το διάστημα για να καταλάβουμε λίγο. Νομίζω ότι αυτό που θα μου επιτρέψετε λίγο να πω, αυτό που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι, mm-hmm. είναι ότι αυτό το τμήμα δεν έχει δημιουργηθεί απλά για να δέχεται περιστατικά σε εξωτερική βάση, έτσι. Έχει δημιουργηθεί για να νοσηλεύσει περιστατικά. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Πελοπόννησο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο τέτοιο εδώ, έτσι, αν εξαιρέσουμε τις δύο κλίνες που διαθέτει η Πάτρα για εφήβους, τουλάχιστον ήταν δύο, δεν ξέρω αν έχουν αυτηθεί, λέω κάποια ανακρίβεια. Χωρίς να υπάρχει κάποια μονάδα συγκεκριμένη εκεί, έτσι. Η δική μας η μονάδα, αυτή που φιλοδοξούμε τέλος πάντων να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε, είναι μια μονάδα η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες για νοσηλεία 7 παιδιών και εφήβων. Δηλαδή οι ηλικίες δεν θα είναι μέχρι, ξέρω εγώ, 12 χρονών, θα είναι κάτι ανάμεσα σε 8 και 16, κάπως έτσι. Αυτό θα το δούμε τη στιγμή που θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχουμε πολύ δρόμο, δηλαδή ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε, δουλεύουμε δύο παιδοψυχίατροι σε πλήρη απασχόληση, μία αλλοθεραπεύτρια σε πλήρη απασχόληση έχουμε αυτή τη στιγμή και δύο νοσηλεύτριες σε πλήρη απασχόληση. Αυτή είναι ουσιαστικά η σύνθεση που έχουμε. Όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο προσωπικό είναι άνθρωποι που δίνουν μία μέρα ή δύο μέρες από το χρόνο τους, άρα έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό ακόμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ καλά αναπτυγμένο το κομμάτι της υποδοχής των εξωτερικών. Δηλαδή, καλύπτουμε καταρχήν τρεις νομούς. Έτσι πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε την Αρκαδία, την Μεσσηνία και τη Λακωνία εμείς. Οπότε, εμείς οι δύο λοιπόν, με αυτό το προσωπικό που σας είπα, καλύπτουμε αυτούς τους νομούς σε εξωτερική βάση. Οι εισαγγελικές εντολές που έρχονται, έτσι κι αλλιώς έχουμε την σχέση με όλη το εκπαιδευτικό κομμάτι, τις κοινωνικές υπηρεσίες, δικαστικές αρχές αυτών των τριών περιοχών
και ταυτοχρόνως προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και να τρέξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γιατί έχουμε και ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους που έρχονται, ψυχιάτρους, συγγνώμη, που έρχονται για να κάνουν το κομμάτι της παιδοψυχιατρικής σε εμάς, τα οποία δεν είναι τρίμηνα και ούτε πάντα πλήρη τρίμηνα, γιατί τα παιδιά έχουν και άδειες, έχουν και τέλος πάντων τις υπόλοιπες δικές τους διαδικασίες και συχνά και τις εξετάσεις πολύ κοντά. Οπότε δεχόμαστε. Τώρα, τι έχουμε δεχτεί ως τώρα, να σας πω ότι μέσα σε 3 μήνες που λειτουργήσαμε, αν πούμε μια πλήρη λειτουργία, δηλαδή από τις 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα, έχουμε, τώρα πια είμαστε γύρω στα 550 περιστατικά καινούργια καταγραμμένα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μπορεί να νοσηλευτεί κάποιο περιστατικό που χρειαστεί. Πότε υπολογίζετε ότι θα μπορεί να γίνει αυτό, να χρησιμοποιηθούν αυτές οι 7 κλίνες? Αυτό θα γίνει αν προσληφθούν και διοικητά οι νοσηλευτές. Οι παιδοψυχίατροι σαφώς χρειάζεται να έχουμε γιατρούς. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν τα εξής θέματα. Πρώτον, ότι δεν έχουμε εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε νοσηλευτές οι οποίοι θα μπορούν πραγματικά να δουλέψουν με παιδιά και φίλους. Δηλαδή, θα πρέπει να είτε να θέλουν πάρα πολύ, είτε να το ξέρουν, είτε να τους βοηθήσουμε να το μάθουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι φυσικά δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς, γιατί αν σκεφτείτε μια πλήρη ανάπτυξη κλινικής, δηλαδή αν σκεφτείτε ένα εξωτερικό γιατρείο να δουλεύει, μια νοσηλεία να δουλεύει και κάποιες ενδιάμεσες καταστάσεις όπως το νοσοκομείο ημέρας ή τμήματα που θα εξυπηρετούν ομάδες πια εξειδικευμένες, αυτισμό, δηλαδή τμήματα που μπορούν να αναπτυχθούν. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και ευχαρίστως να την κάνουμε και στο δικό μας το χώρο κάποια στιγμή, όποτε θέλετε, για να δείτε και λίγο γιατί μιλάμε. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, για να αναπτυχθούν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν 2 γιατροί, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να χρειαστεί να λείψει, ο άλλος μπορεί να χρειαστεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να έχει την εποπτεία δηλαδή μόνο ένας γιατρός όλης της νοσηλείας και μόνο ένας γιατρός όλων των εξωτερικών ιατρείων. Θα πρέπει κάπως να υπάρχουν και παραπάνω γιατροί. Τουλάχιστον άλλοι 2 γιατροί θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτό. Αλλά εμένα είναι πεποίθησή μου πραγματικά ότι, το ότι αυτό που λείπει στην Ελλάδα και που πραγματικά χρειάζεται αν θέλεις να κρατήσεις πράγματα και να δουλέψεις όχι μόνο μέσα σε ένα κλειστό χώρο του νοσοκομείου, αλλά να αναπτυχθείς. Δηλαδή να αναπτυχθείς με την έννοια ότι θα κάνεις ομάδες παιδιών που θα έχουν δραστηριότητες, θα κάνεις ομάδες παιδιών ή εφήβων που θα τους βγάλεις και έξω στην κοινότητα. Θα δουλέψεις με τους γονείς, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ και με την οικογένεια, δουλεύουμε με όλο το σύστημα. Πρέπει να έχεις προσωπικό το οποίο να μπορεί να διαθέσει χρόνο σε βάρδιες, να μπορεί πραγματικά να ξέρει και να αγαπάει αυτή τη δουλειά. Έχει πάρα πολύ ιδιαιτερότητες μεγάλες αυτή η δουλειά, έχει ιδιαίτερες συνθήκες και αν θέλετε έχει και μια πάρα πολύ καλή πλευρά η δουλειά μας, είναι μια δουλειά πρόληψης σε ένα μεγάλο της μέρος, οπότε πρέπει να θέλεις πραγματικά να το κάνεις, πρέπει να βλέπεις την υγεία όταν την κάνεις αυτή τη δουλειά. Έτσι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολλούς νοσηλευτές. Είναι πολύ σημαντικό ότι χρειαζόμαστε πραγματικά βοηθητικό προσωπικό, τέτοιο προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό, πέρα από τους γιατρούς. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που, αν δεν ξέρουν, μπορούν με πολλούς τρόπους να μάθουν. Σε αυτά τα 550 περιστατικά που μας είπατε ότι έχετε δει αυτό το χρονικό διάστημα των 3 μηνών, είναι και κάποια βαριά περιστατικά τα οποία έχουν χρειαστεί να μεταφερθούν σε κάποια άλλη δομή ιατρική, στην Αττική? Η νοσηλεία στα περιστατικά γενικά στην Ελλάδα των παιδιών και των εφήβων, θα ξέρετε ήδη φαντάζομαι ότι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε για μονάδες των 10 κοινών, των 8 κοινών. Δεν μιλάμε για νοσοκομεία έτσι, που έχουμε ξέρω, 100 κρεβάτια. Και φυσικά τα κριτήρια εισαγωγής κάθε περιστατικού είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και πολλές φορές αυστηρά και μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν. Αν εξαιρέσουμε τις εισαγγελικές εντολές που υποχρεώνουμε με κάποιο τρόπο κάποιον να δεχτεί ένα περιστατικό, έτσι όλα τα υπόλοιπα είναι υποσυζήτηση. Η προσπάθεια δική μας είναι να κρατάμε τα περιστατικά στην κοινότητα. Τώρα, το τι λέμε βαρύ στην δική μου ειδικότητα, έτσι, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, παιδιά, διότι πριν από μισή ώρα έκανα μια ανακοίνωση σε ένα παιδάκι ότι ο μπαμπάς του σκοτώθηκε. Έτσι, σε ένα τροχαίο που το παιδάκι ήταν μαζί. Πολλοί λένε ότι αυτό μπορεί να μην είναι βαρύ. Ίσως να μην είναι καν ψυχιατρικό. Είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Εσείς τι λέτε, είναι ή δεν είναι βαρύ? Δηλαδή, τώρα, αν ρωτάς σε αντικειμενικά, αν έχουμε ψυχωτικά παιδιά, αυτοκτονικά παιδιά, πολύ επιθετικά παιδιά, πολύ βαριές διαταραχές, νευρογενείς ανορεξίες δηλαδή, ένα βαρύ αυτισμό, μια πολύ βαριά αμυντική στέρηση. Ναι, έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Και τα στατιστικά μας είναι και στη διάθεσή σας.
Προσπαθούμε όμως, επειδή οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, ακόμα και τέτοια βαριά περιστατικά, των οποίων πολλά δεν νοσηλεύονται κιόλας, δηλαδή δεν θα πάρει εύκολα μια κλινική, ούτε εμείς κατά πάσα πιθανότητα στην ανάπτυξή μας θα δεχτούμε, ας πούμε, μια βαριά παραβατική διαταραχή. Δηλαδή, πάρουμε, ξέρω εγώ, ένα παιδί το οποίο βγαίνει έξω και βάζει φωτιές, κάνει φυγές, γιατί πρέπει να έχεις και τη συνθήκη για να τα κρατήσεις αυτά τα παιδιά, έτσι. Λοιπόν, προσπαθούμε πάρα πολύ να δουλέψουμε στην κοινότητα. Δηλαδή, προσπαθούμε πάρα πολύ να κρατάμε σε εξωτερική βάση τα περιστατικά. Με φαρμακευτική αγωγή, με συχνή παρακολούθηση, με πολύ καλή επαφή και δουλειά με την οικογένεια, με το περιβάλλον του παιδιού, το σχολείο, την κοινωνική υπηρεσία της περιοχής του. Αυτός είναι ο τρόπος, δημιουργώντας μια δικτύωση δηλαδή, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο πιο καλά είμαστε εμείς εκπαιδευμένοι, όσο πιο διαθέσιμοι είμαστε, όσο πιο καλά επικοινωνούμε και διασυνδεόμαστε με τους άλλους, έτσι, τόσο πιο καλά αποτελέσματα είναι πιθανό να έχουμε. Άρα, πέντε άτομα κρατάνε όλη την... ναι. Κάνουν όλη τη δουλειά. Ναι, η δική σας εκτίμηση, πόσα άτομα χρειάζονται για να λειτουργεί κανονικά όλες τις βάρδιες, όλες τις εφημερίες, να λειτουργεί κανονικά το κουτί. Δεν θα ήθελα να πω αριθμούς, γιατί νομίζω ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να πω αριθμούς. Έχουμε ήδη ετοιμάσει το οργανόγραμμά μας, γιατί η πρώτη, ουσιαστικά αυτό που θα, νομίζω ότι έχει ένα νόημα να συζητήσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν από το εξωτερικό ιατρείο στην νοσηλεία. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενδιάμεση κατάσταση, αν θέλουμε να προχωρήσουμε και λίγο τώρα, όχι μετά από, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει αυτό που λέμε νοσοκομείο ημέρας, το οποίο λειτουργεί με καθορισμένα ραντεβού, με συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν, οι οποίες δράσεις αυτές μπορεί να είναι και καλλιτεχνικές, μπορεί να είναι και μέσα στον πολιτισμό, δηλαδή δεν είναι πράγματα κατά ανάγκη ιατρικά όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, από το να κάνουμε μια ομάδα μαγειρικής μέχρι το να κάνουμε μια ομάδα κυπουρικής, λέω έτσι, σαν παραδείγματα. Για να λειτουργήσει, ας πούμε, μια τέτοια δομή, η οποία θα είναι από το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, μπορείτε να καταλάβετε από μόνοι σας ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 βάρδιες ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι 7, 3, 9, 5. Αν βάλετε και τα ρεπό των νοσηλευτών και τα λοιπά, νομίζω ότι μιλάμε για 12 άτομα. Εντάξει, 12 στο ιδανικό του. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να... Αλλά από εκεί και πέρα, όλο αυτό το οργανόγραμμα, το συγκεκριμένο, με το πόσοι ακριβώς, ποιοι ακριβώς και τι θα κάνει ο καθένας από αυτούς, είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο πια για να δοθεί και να συζητηθεί με τη διοίκηση και με το επιστημονικό συμβούλιο κτλ. Δηλαδή, είμαστε ήδη σε αυτή την επικοινωνία.